Άγρια καταδίωξη εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά Νενήτων Χίου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, άνδρες του λιμενικού έριξαν προειδοποιητικά πυρά προκειμένου να κινητοποιήσουν ύποπτο σκάφος που προσέγγισε τα ανοιχτά του νησιού από τα τουρκικά παράλια. Ακολούθησαν επανειλημμένες ηχητικές προειδοποιήσεις του περιπολικού σκάφους του λιμενικού, στις οποίες ο χειριστής του εν λόγω σκάφους δεν ανταποκρίθηκε και συνέχισε την πορεία του. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δύο προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ανωτέρου σκάφους και τη σύλληψη του 41χρονου αλλοδαπού χειριστή του, καθώς και δύο ακόμη αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτό. Προανάκριση διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο Χίου. Όμως υπήρχε και συνέχεια, καθώς την ίδια ώρα το πρωί της Δευτέρας, στα χέρια του λιμενικού έπεσε 25χρονος αλλοδαπός διακινητής μεταναστών. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, περιπολικό σκάφος της λιμενικής αρχής Ρόδου εντόπισε ύποπτο ταχύπλοιο σκάφος να έχει μόλις αποβιβάσει στη θαλάσσια περιοχή Αφάντου ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβενόντων, οι οποίοι διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.